σας φίλοι και φίλες. Το βιντεάκι βεβαίως αυτό θα το δείτε όλοι, αλλά θα το κάνω για το φίλο μου τον Ευστράτιο. Πιο πολύ γιατί με ρώτησε πώς. Έδειξα την εξάτμισή μου, θα βάλω τη φωτογραφία λοιπόν, πώς ήταν πριν. Και δείτε πώς έγινε τώρα με το πρώτο χέρι. Με ρώτησε λοιπόν πώς έγινε. Περιμένοντας λοιπόν χθες να φάω, έκανα το πρώτο χέρι. Δεν έχει τελειώσει η εξάτμιση. Θα δείξω λοιπόν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κοιτάκι, το οποίο δεν είναι καθόλου ακριβό. Μισό λεπτό να σας δείξω εδώ τον πόλεμο. Λοιπόν, το κοιτάκι είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι για εξατμίσεις και έχει μέσα, μισό λεπτό τώρα να σας τα δείξω όλα. Έχει ένα στρογγυλό, τακάκι τσόχινο, δύο πάστες, μία καφέ και μία μπλε, και έχει και αυτό εδώ, το οποίο είναι πανιά πεπιεσμένα. Θα βάζεις το τρυπάνι σου και δουλεύεις. Αυτό λοιπόν το κοιτάκι κάνει 11,5 ευρώ. Τέλος πάντων, μπορεί να το βρείτε πιο φθηνά, πιο ακριβά, δεν ξέρω τώρα. Εγώ τόσο το είχα πάρει. Το πέρασμα είναι πρώτα με το χοντρό, το οποίο την ώρα που το βάζεις χρησιμοποιείς την μπάστα εδώ στην άκρη όταν γυρίζει και περιστρέφεται, να πιάσει πάστα εδώ, περνάς το πρώτο σου χέρι, να φύγουν χοντρά σημάδια, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται όπως είναι αυτό εδώ που δεν έχει φύγει γιατί δεν το έκανα με υπομονή εχθές, πίναγα μάλλον, Ευστράτιε. Να εδώ τώρα είναι και ο ήλιος, λίγο περίεργος και χτυπάει. Βλέπετε και το κινητό μου, έτσι, καθρέφτης με το πρώτο χέρι. Που να κάνουμε το δεύτερο τώρα. Λοιπόν, περνάς με την τζόχα τη σκληρή και το καφέ το πρώτο χέρι και μετά με την μπλε κάνεις το ίδιο πράγμα, ακουμπάς επάνω στο πανί σου και περνάς το δεύτερο χέρι για να γυαλίσει. Θα σας πω το εξής, ότι αν είναι μικρή επιφάνεια είναι πολύ ωραίο, αν είναι μεγάλη επιφάνεια, όπως καλή ώρα είναι και αυτή η μεγάλη επιφάνεια, δεν βολεύει. Οπότε μπορείτε να κάνετε το εξής. Βλέπετε, έτσι, εγώ έχω επαναφορτιζόμενα με μία μπαταρία πολλά εργαλεία. Θα κάνω λοιπόν το εξής, αγαπητέ Ευστράτη, για να την κάνουμε και να χτενιζόμαστε. Θα πάρω το κοφτάκι μου. Υπάρχουν και τέτοια πανάκια με scratch που μπορείτε, τα έχω ξαναδείξει αυτά, που μπορείτε να το περάσετε, αλλά είναι λίγο περίεργο. Εγώ λοιπόν θα κάνω τι. Θα βγάλω το δισκάκι μας. Μισό λεπτό. Ωραία. Ήθελα να ξεβιδώσω αυτό. Να κουντράρω. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό. Βλέπετε, έτσι, με παιδεύει τώρα. Ωραία. Βγάζουμε τελείως λοιπόν το κοφτάκι μας και σας αφήνω να βλέπετε και τις τιμές περίπου πόσο κάνουν, έτσι ώστε αν δείτε ή ακούσετε κάτι τρελό να μην το πάρετε. Scratch, το οποίο μπορούμε να κουμπώσουμε και αν θέλουμε γυαλόχαρτα, Ευστράτιε, να τρίψουμε το αυτοκίνητό μας. Ένα και τσόχα, την αντίστοιχη αυτή εδώ για δισκάκι με scratch. Επίσης βάζω αυτό. Θα πω βεβαίως
ότι κάποια πράγματα, αυτό φέρει πίν, μπορεί για κάποιον να φανεί ακριβό, δηλαδή το ότι κάποιος έδωσε 4 ευρώ και 2,80, 6,80 για να γυαλίσει. Δεν είναι για αυτό το λόγο, έτσι, εγώ αυτά τα πράγματα τα παίρνω και για άλλες χρήσεις, οπότε δεν το σκέφτομαι έτσι. Συν ότι σου μένουν και τα εργαλεία, αλλιώς δεν θα φτιάξεις ποτέ εργαλεία. Λοιπόν, στείνω για να δείτε τι θα κάνω το δεύτερο και σωστό χέρι. Να φαίνεται. Λοιπόν, το πρώτο χέρι, όταν ξεχάσαμε το στόμα, το πιο βασικό. Thank you.
Φίλε Ευστράτεια, όσο το κάνεις τόσο γυαλίζει, δηλαδή υπάρχει προφανώς, κοίτα να δεις, λειτουργεί σαν καθρέφτης. Λοιπόν, όσο το κάνεις τόσο γυαλίζει, αν θες να το κάνεις πέντε χέρια θα το κάνεις πέντε χέρια, αν θες να το κάνεις ένα χέρι θα το κάνεις ένα χέρι. Πιστεύω να σε βοήθησε, αναφέρθηκα σε σένα πιο πολύ γιατί με ρώτησες πώς γίνεται. Βεβαίως το ίδιο πράγμα γίνεται και για τα μηχανάκια και για τα αυτοκίνητα. Απλό, εύκολο, το βρίσκεται παντού, το κουτάκι, το ξαναβάζω μία εδώ. Απλά όταν είναι μεγάλες επιφάνειες πρέπει να διαλέξετε τι θα κάνετε. Δηλαδή τώρα αν ήταν για ένα μηχανάκι, οκ, okay, θα μπορούσε να είναι έτσι. Τώρα όταν είναι κάτι μεγάλο, νομίζω χρειαζόστε κάτι πιο μεγάλο κι εσείς. Λοιπόν, πιστεύω να σας βοήθησε. Σας έχω βάλει ιδέες να πάτε να φτιάξετε πραγματάκια στα αυτοκίνητά σας ή στα μηχανάκια σας. Αν σας αρέσει το βιντεάκι, πατάτε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Πατάτε και την καμπανίτσα έτσι ώστε να παρακολουθείτε και τα επόμενα βιντεάκια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.